Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε. Development 2. Ξεκινάει με σύντριων πόντων. Έξω τη γραμμή των 6.75. Μπροστά η Κλειό, η μπροστά η Κιλμπίρ. Ξεκινάνε οι δύο ομάδες πάρα πολύ ζεστές. Θα απαντήσουν γρήγορα, γρήγορα. Με τον Αμπατζή. Άστοχος του τριών πόντων. Επιθετικό rebound. Και καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Άστοχο. Ο Μαλμπατούρης ήτανε. Πολύ όμορφη κίνηση, θα πάει μέχρι τέλος. Αστοχό, θα καθαρίσουν την υπόθεση rebound. Οι γηπεδούχοι. Καλά για τους Γιλβίλ, 6-9. Δύο, η μπάλα Στεφάνη. Γεωργιόπουλος θα μαζέψει την μπάλα. Θα τρέξουν εχμιασμό, θα γίνει το λάθος. Κλειό έχει την ευκαιρία να μειώσει στους δύο, στον έναν, συγγνώμη. Δεν τα καταφέρει απολύτως τίποτα. Και τώρα θα το κάνει όμως η Κλειό. Διαχειρός κατσά του. 8-9. Όπως ο Λόπουλος ανακόπησε σε τρίτο χρόνο. Κατοχή κεφάλι για Κιλμπίρ. Συγγνώμη, παρασυρώμενος από την μεγάλη ματιά. Όπως ο Λόμπολος αυτή τη φορά θα σκοράρει.
8, 11. Μπαγκάλι θα προσποιηθεί. Κύση. Θα βγει άμυνα. Από τους γηπεδούχους. Αμπατζής. Ούτε αυτός. Μπήκαμε στο δεύτερο μισό της πρώτης τροφής. Της αναμέτρησης. Το νούμερο 26 ο Τσοκάντας. Εύστοχος σου τριών πόντων, 8-14 στο συν 6 διαφορά. Θα στροχίσει, επιθετικό rebound από τους Κίλμπι, δεν θα το εκμεταλλευτούν. Ξενομένοι θα κλέψουν. Θα κλέψουν πολύ όμορφα εδώ την μπάλα, η οποία δεν θα καταλήξει στο καλάθι. Θα μειώσει στους 4, 10-14 το σκορ. Πάρα πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια, η οποία κατέληξε στο καλάθι και πάλι στο συν 6, 10-16. Στον καλάθι θα προσπαθήσει πλειό να βγάλει εθνικιασμό. Το έκανε δίχως επιτυχία. Επιθετικό rebound. Ούτε τώρα. Τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν κατέρωθεν
Άμυνα από τους γηπεδούχους. Έχουν μειώσει στους τρεις. Είχαν την ευκαιρία να ρίξουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Στον ένα πόντο δεν τα κατάφεραν. Του 13-16 το σκορ. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Διόνε άκρος ανταγωνιστική, το περιμέναμε, το ξέραμε. Πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα. Την αδική το ρεκόρ το οποίο έχει. Οι φιλοξενούμενοι θα βγάλουν την άμυνα. Πέντε, 16 το παιχνίδι στον πόντο. Έχουν επιστρέψει για τα καλά οι γηπεδούχοι. Η Κλειό είναι εδώ, το δείχνει, έχει μπει με το μαχαίρι στο στόμα. Θα πουλήσει πολύ ακριβά το ντομάτι της απόψε. Δευτερόλεπτα, πρέπει κάποιος να πάρει την επίδεση. Για δύο. Συμπάθω από ποιον. Kill Bill. Νέο επιθετικό. Κόψιμο στα ίσα και τρίτη φορά. Καλάθι και φάουλ μάλιστα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στον κύριο με το νούμερο 13, τον Παντελόπουλο. Πήρε το επιθετικό. Δεύτερο κόπηκε, επέμενε. Μένω νιγκά, το ξέρουμε. Δεκαπέντε, 18 η διαφορά και πάλι στους τρεις. Μονομαχίες, νέο επιθετικό, έχουν πρόβλημα, θα πρέπει να το λύσουν οι γηπεδούχοι. Σουδιά 2, άστοχο. Χαμηλά, στο μπακάλι. Θα βάλει τον αντίπαλο με πλάτη. Έχουμε βήματα από την εντύπωση. Το είδε ο ρεύτος, στήριξε.
18 θα παραμείνει. Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Πάτε πέφτε. Πάτε πέφτε. Πέφτε. Για δύο. Νέο άστοχο σουτ. Η αναμέτρηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Είπαμε. Για να κερδίσεις την Κλειό απόψε θα πρέπει να δώσεις το κάτι παραπάνω. Μπορεί να έχουν να είναι στο 1-11. Αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Ο Στολόπουλος θα γυρίσουν πολύ όμορφα την μπάλα για 3. Νέο επιθετικό από τον ψηλό. Και δεύτερο θα πάρει το φάουλ. Μετά το άστοχο τρίποντο του Βαγκάλη. Ο Στολόπουλος δηλώνει παρόν. Έστοχο στην πρώτη. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 20-20. Επίθεση 14 δεύτερων λεπτών. Ο Κασανιώτης θα βάλει την ομάδα του μπροστά. Τέσσερις πόντους, 22-18. Θα κλέψουν και την μπάλα. Θα τρέξουν εφηβιασμό μάλιστα. 24-18, σφεγμένα time out. Ο Μητρόπουλος ο πρωταγωνιστής. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες δόθηκαν. Στην συνέχεια στο παιχνίδι μας θα κλέψουν εντυπωσιακά. Δεν θα ολοκληρώσουν. Έχουμε φάουλ το οποίο θα κερδίσουν οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε μπει στα τελευταία 5 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, η μπάλα θα περάσει χαμηλά. Το νούμερο 13, ο Παντελόπουλος, δεν θα τελειώσει τη φάση, κατοχή και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, γρήγορη επαναφορά, τελικός αποδέκτης της μπάλας ο Αποστολόπουλος, 24-20. Πάσα από το σουτ. Για τους γηπεδούχους και για να δούμε αν θα μειώσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Σου για δύο, όχι αυτή τη φορά, ριμπάδο από ποιον, Κλειό. Σίδερο η μπάλα, συστημένη στα χέρια του Αποστολόπουλου. 3-42 για το τέλος. Πρώτη μικρόνου. Πάμε, πάμε! Η μπάλα και πάλι χαμηλά. Κύρος εκφραστής των επιθέσεων των Κιλμπίρ είναι ο ψηλός.
Εκεί ακουμπάει συνήθως η μπάλα. Τώρα θα πάρει και το φάουλ. Έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά γηπεδούχοι. Όχι, δεν έχουμε. Από το επόμενο είναι. Τώρα ήταν το 4ο ομαδικό. Ήτανε 3, ήτανε 4. Σύμφωνα με την βοήθεια και της γραμματείας. Αυτή τη φορά ο Παντελόπουλος θα τελειώσει τη φάση. Νομίζω ο Παντελόπουλος και Αποστολόπουλος εκεί έχει, αυτοί έχουν ουσιαστικά σύρει το χώρο για την ομάδα τους. Καλάθι για την Κλειό. Από το νούμερο 45 τον Τζιόλο. Γίνει το λάθος, ο κυπεδούχος θα κλέψει την μπάλα, αντιαθλητικό 100% όλο φάνερο. Νομίζω η Κλειό επιβεβαιώνει αυτό που λέγαν όλοι μας, ότι την αδική πέρα για πέρα αυτό το 1-11 σαν ρεκόρ. Πάμε σε ένα time out. Και πάλι στο παιχνίδι μας. Κιόλος είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Είναι οι βολές του αντιαθλητικού. Σουδιά 2. Πολύ κακό από τον Καστανιώτη. Το ξέρει και ο ίδιος, το ξέρουν και οι συμπαίκτες του, το ξέρουν όλοι όσο βρίσκονται στο γήπεδο. Θα πάρει όλο το διάδρομο, δεν θα στοχίσει. Το 26-22 θα παραμείνει. Καλάθι θα μπορούσε να βάλει. Πήρε το φάουλ, θα μπορούσε να βάλει και τον καλάθι. Δεν τα κατάφερε. Ο Βαγκάλης είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη. Έστοχος στη δεύτερη. Τίποτα λένε οι ρεφ. Δεν έχουμε και καλάθι όμως. Θα γίνει το φάουλ, θα το πάρει ο Αποστολόπουλος και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχο στη δεύτερη. Ξεχασμένος, θα πετύχει το καλάθι ο Κατσάτος. Η άμυνα των φιλοξενούμενων κοιμήθηκε. 28-23 στους 5 πόντους μπροστά οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση κόντρα σε όλους και σε όλα. Βακάλης θα απαντήσει, θα φέρει το παιχνίδι και πάλι στους 3, 28-25. Η μάχη καλά μένεται. Περιμένουμε ένα δεύτερο ημίχρονο άκρος ενδιαφέρον. Κλειό είπαμε, έχει μπει με το μαχαίρι στο στόμα, με το πόδι παντημένο στον γκάζι. Δεν αφήνει φάση. Πεισμωμένη,
Άστοχο στους δύο πόντων. Από τα χέρια του Μητρόπουλου, λέει ο Ρεφ. Θα περάσει εκτός, κατοχή για Κιλμπίρ. Με τους Κιανοκίτρινους, 37 και 3. Όχι. Δικό μου το λάθος, συγχωρέστε με. Το ανάποδο έγινε, κατοχή για την Κλειό. Πέντε, 10 δευτερόλεπτα. Γεωργιόπουλος για 3, σίδερο η μπάλα, τέλος πρώτη μικρόνου, 30-25 μπροστά Εκλειό. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου μικρόνου, εδώ που θα λυθούν όλα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Λιό, Κιλμπίρ, 30-25. Η άμυνα θα βγει για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα τρέξουν ευνοιασμό, δεν θα τον τελειώσουν. Για 2 με ταμπλό, άστοχο, για κύριος Καλαλή. Λοιπόν, 2 βολές για τους γηπεδούχους. Άστοχο στην πρώτη. Ο Καστανιώτης. Έστοχο στη δεύτερη. Φάουλ. Θα πάρουν οι φιλοξενούμενοι από ένα ομαδικό η κάθε ομάδα. Για 2, Αποστολόπουλος επιθετικό, δεν θα τα καταφέρει. Πολύ όμορφη πάσα, πολύ όμορφη ομαδική συνεργασία, τελικός αποδέκτης της μπάλας ο Πασχάλης. 32-26. Η Κλειό όχι μόνο προηγείται, αλλά παίζει παράλληλα και όμορφο μπάσκετ κατά διαστήματα και τις αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουν βάλει τρομερά δύσκολα στους φιλοξενούμενους. Τα έχουν βρει σκούρα και οι ανοκίτρινοι. 32-26 παραμένει. Ενώ στην Κρήτη, να ενημερώσουμε κιόλας στον κόσμο ότι το κύπελλο βάφεται ερυθρό λευκό.
Τάπα στα ίσα, μάλιστα. Θα πρέπει να αντίσουν από την άμυνα οι φιλοξενούμενοι, να βγάζουν άμυνες, να πάρουν ψυχολογία, να βρουν ρυθμό. Αποστολόπουλος, ο κύριος εκφραστής των επιθέσεων, τον Kilbill. 32-28, πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, κάνει ό,τι θέλει κατά τον καλάθι. Δύσκολο να τον κόψει κανείς. Κατσάτος έχασε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Βέβαια στο μπάσκετ όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Λοιπόν, 8 δευτερόλεπτα. Μπορούμε να προσθέσουμε στο παιχνίδι μας 100%. Όχι ότι πριν δεν τον κάναμε. Είχαμε αποσυρωθεί 99,9. Ήταν και ένα 0,01 στην Κρήτη. Τώρα είμαστε 100% όμως εδώ. Στηρίχθηκαν στο Μητρόπουλο. Μπάλα χαμηλά, έξω τη γραμμή των 6.75, στους 3, αστοχό. Από τον Γεωργιόπουλο. Και πάλι στο παιχνίδι μας.
Σε αυτή τη μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες 33-28. Για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν. Χρειάζονται μεγάλα καλάθια και όχι μόνο από τον Αποστολόπουλο. Πρέπει να μπουν και άλλοι στην εξίσωση. Θέλω να στοχίσει στην πρώτη. Από τους φιλοξενούμενους. Το σκορ έχει κολλήσει στις τελευταίες επιθέσεις στο 33-28. Δεν έχουμε καλάθει καμία από τις δύο πλευρές. Ενδεικτικό ότι σίγουρα όσο πλησιάζουμε προς την τελευταία στροφή της αναμέτρησης οι άμυνες θα έχουν τον πρωταρχικό ρόλο. Το μάτσα γίνεται όλο και πιο δυνατό, οι μονομαχίες όλο και πιο σκληρές. Το θέλουν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι. Είναι θέμα τιμής, θέμα εγωισμού για αυτούς. Θα πετύχουν τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα να δείξει όλους ότι αξίζουν πολύ παραπάνω από αυτό το 1-11. Αποστολόπουλος θα κλέψει, τα κάνει όλα και συμφέρει. Άμυνα θα βγει, 33-31, διαφορά στις 2, έχουμε ντέρμπι από την αρχή του παιχνιδιού. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Οι γηπεδούχοι πρώτη άστοχοι από τον Τσιόλο.
Εύστοχο στη δεύτερη, συγγνώμη. Ο Καλά. Θα πάρουν επιθετικό rebound. Ούτε τώρα. Καλά για την κλειό. Αμπατζής. Πάμε. Σταμ. Πρώτα παίρνουμε rebound, μετά φέγγι. Πάμε. Και 36, 31. Σουτριών πόντων. Έξω από τη γραμμή των 6 και 75 τον μπουμπούνισε. 36, 34, 1 και 42. Για το τέλος του πρώτου, του τρίτου δεκαλέπτου. Δεν ήταν ο Τσιόλος πριν, ο Καλαλής ήταν στις βολές, το συγγνώμη. Τσογκάντας ήταν στο σούτ των τριών πόντων. Σουτιά 2, θα φέρουν το παιχνίδι σα ίσα. Ο Βαδελόπουλος θα στηθεί στη γραμμή της φιλανθρωπίας και θα έχει την ευκαιρία, εφόσον ευστοχήσει, να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Εύστοχο στην πρώτη. 36-35. Εύστοχο και στη δεύτερη. Οι φιλοξενούμενοι επιστρέφουν. Παίρνουν το παιχνίδι στα ίσα. Λέω, έχει κολλήσει. Είπαμε ότι για να επέστρεφαν οι φιλοξενούμενοι τα πάντα θα έπρεπε να αρχίσουν από την άμυνά τους. Πράγμα το οποίο έγινε. Αποστολόπουλος για δύο. Η μπάλα στο σίδερο, θα βγει η άμυνα. Καλαλή στο αμυντικό. Θα προσπαθήσουν να κάνουν εκκληνιασμό. Δεν θα συμβεί σε πρώτο χρόνο. Μητρόπουλος δεν καταφέρει απολύτως τίποτα. Το πολύ δύσκολες προϋποθέσεις στο σούτ το οποίο επιχείρησε. Νέο σου τριών πόντων. Αυτή τη φορά άστοχο. Ριμπάτο από ποιον. Κλειό. Θα πάει μέχρι τέλος, φάουλ, θα μπορούσε να και πετύχει και το καλάθι. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να βάλει την ομάδα του και πάλι μπροστά στο σκορ. 14 και 5 για το τέλος της προτελευταίας στροφής της αναμέτρησης. Για να δούμε ο Κατσάτος. Ας το στην πρώτη, το 36-36 θα παραμείνει. Ας το και στη δεύτερη, χαμηλές και οι δύο οι βολές. Όλη η επίθεση για τους κιανοκίτρινους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να κλείσουν το διάστημα αυτό, βρισκόμενοι σε θέση οδηγού, εφόσον ευστοχήσουν. Δεν θα το κάνουν, το 36-36 παραμένει, 0 και 6 για το τέλος. Τέλος λοιπόν τρίτου δεκαλέπτου, η απόλυτη ισορροπία, πάμε για ένα χιτσκοκικό τέταρτο δεκάλεπτο. Λοιπόν όλα έτοιμα. Για δύο, άστοχο. Θα βγει και από την κλειό, το 36-36 θα παραμείνει. Αμπατζής για δύο με ταμπλό, άστοχο.
Νομίζω θα δούμε φοβερά και τρομερά πράγματα σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο και από τις δύο ομάδες όσον αφορά πάντα το suspense. Τα 6-38 έχουν περάσει μπροστά. Σουδιά 2, άστοχο. Νέο επιθετικό, ανανεώνουν την επίθεσή του. Η μπάλα χαμηλά στον Αποστολόπουλο, θα την σπάσει ιδανικά έξω από τη γραμμή των 6-75. Νέο τρίποντο. Μάλιστα. Μπήκε κι άλλο στην εξίσωση, αυτό που λέγαμε. Να δυναμώσει η άμυνα και να μπει άλλο ένα παίκτη στην εξίσωση. Μπήκε, είναι ο κύριος με το νούμερο 26, Τσογκάντας, με δύο εύστοχα σουτ, έξω από τη γραμμή των 6.75, 36-41, την πιο ίστατη, την πιο κατάλληλη στιγμή, οι Kill Big παίρνουν προβάδισμα 5 πόντων, θα βγάλουν και την άμυνα, ο Τσογκάντας θα τρέξει στον ευθυδιασμό, δεν θα τελειώσει τη φάση, επιθετικό rebound, θα πάρει το φάουλ. Ο Βραχάτης και πάμε σε ένα time out, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Λοιπόν, τέλος time out. Ο Βραχάτης είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Ας το 21η. 36-41 παραμένει. Άστοχος και στη δεύτερη. Χρόνος υπάρχει πολύ, η μικρή διαφορά είναι πολύ μικρή. Τιό μπορεί να επιστρέψει. Είναι ένα παιχνίδι που διαφορά των 5 πόντων σίγουρα δεν φαντάζει μικρή. Σύμφωνα με τα όσα έχουμε δει, είναι κάποια παιχνίδια που οι 5 πόντοι είναι ένα τίποτα και κάποια παιχνίδια που οι 5 πόντοι είναι αρκετοί. Όχι βέβαια στο χρονικό σημείο που ακόμα βρισκόμαστε. Αλλά για να χτίσει ψυχολογία μια ομάδα και να οδηγηθεί στο φίνις του παιχνιδιού δυνατά και αποφασιστικά για να πάρει το παιχνίδι, ναι, είναι αρκετά καλή διαφορά. Επιβεβαιωνόμαστε. Να και το θέαμα. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για τέτοια. Δεν είναι ώρα για τέτοια. Δεν ξέρω που το βρήκε το κουράγιο ο Τσογκάντας και έκανε αυτό που έκανε. Βέβαια να πούμε την αλήθεια, εμείς είμαστε μαζί του, τέτοια θέλουμε να βλέπουμε ανεξαρτήτου σκορ. Εντάξει, δεν διακυβεύεται και καμία Ευρωλίγκα σήμερα. Έχουμε έρθει όλοι για να το χαρούμε. Μαζί του, καλά έκανε. Καλά έκανε. Εντάξει, μην υπάρχει κανένα τίποτα τώρα αυτά. 10 μέτρα δεν χρειάζεται να τους κάνει εξάλλου στους υπόλοιπους. Εγώ θα το ήθελα πάντως. Λοιπόν, εκπληκτική, εξαιρετική ενέργεια. Πήρε την εσωτερική. Ο Μητρόπουλος θα κάνει το 38-41. Αυτά έχουν οι εξισυντημένες ενέργειες. Οι ενέργειες εκτός λογικής. Πληρώνονται. Αποστολόπουλος θα πάει μέχρι μέσα. Τι έχασε, πήρε το επιθετικό, θα το βάλει με τη δεύτερη μάλιστα.
Αυτήν η φορά θα στοχίσει. Ο Τσογκάντας, εντάξει, δεν μπορεί να στοχίσει το βράδυ. Το 38-43 θα παραμείνει. Είμαστε 5 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος της αναμέτρησης, μια σπουδαίας αναμέτρησης ανάμεσα στην Κλειό και τους Κίλμπι. Έχουμε βήματα. Εδώ 38-43 στο συν 5. Οι φιλοξενούμενοι έχουν το momentum υπέρ τους. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά, θα τελειώσει τη φάση. Παντελόπουλο, συνεργασία ψηλών. Ο Αποστολόπουλος την έδωσε, ο Παντελόπουλος την άφησε στο καλάθι. 38-45 θα κλέψουν και την μπάλα. Υπάρχει απογοήτευση στην Κλειό. Επί τα δώσε όλα. Νέο καλάθι και νομίζω 38-47 απαιτείται ένα μικρό θαύμα τώρα για να δούμε αν υπάρχει το κουράγιο να ανατρέψουν την κατάσταση. Λοιπόν, τέλος time out. Σαράντα ένα, 47. Νέο καλάθι. Σαράντα τρία, 49 η διαφορά στους 6. Πρέπει τώρα οι γηπεδούχοι να βγάλουν σπουδαίες άμυνες, θα το κάνουν. Λοιπόν, 2-48 για το τέλος, 43-49 για να δούμε άμα εκλειώθηκε τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψει. Χρόνος υπάρχει, δύο κατοχές είναι το σκορ, δεν θα γίνει στη φάση αυτό, δεν θα καταφέρουν να πετύχουν το καλάθι. Διαχείρος Μητρόπουλου και το παιχνίδι συνεχίζεται. Μπάλα στον άνθρωπο που με δύο τρίποδες βόμβες ουσιαστικά Γεωργιόπουλος για τρεις, θα μπει και αυτό, όχι, βγήκε η άμυνα, για να δούμε, πρέπει να βάλουν καλάθι τώρα, για να δούμε αν θα το κάνουν. Πολύ δύσκολη αποστολή του Καλαλή
Είχε τον Αποστολόπουλο κρεμασμένο πάνω του. Νομίζω δεν δείχνουν την υπομονή. Δεν έχουν το καθαρό μυαλό. Η μπάλα πρέπει να γυρίσει με υπομονή. Χρόνος υπάρχει. Να μην πάνε σε βιαστικές επιθέσεις. One man show. Κοιτάξτε λάθος που γίνεται τώρα. Κοιτάξτε αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι παιχνίδι δύο κατοχών, 43-49, 1-32. Πόσες ευκαιρίες ακόμα θα έχουνε? Για δύο. Θα βγει και αυτή η άμυνα. Για να δούμε αυτή τη φορά. Χρειάζεται ένα μεγάλο καλάθι. Γυρίζει μπάλα Μπατζής. Πάμε. Για δύο, με ταμπλό, άστοχο. Καλά λες, ούτε τώρα. Λεψίδρα αρχίζει και αδειάζει. Η ζυγαριά αρχίζει και γέρνει προς την πλευρά των κιανοκίτρινων. Είναι πολύ κοντά στην έκτη νίκη στην διοργάνωση. Ειδικά αν βάλουν αυτή την επίθεση. Αποστολόπουλος, ο ηγέτης των φιλοξενούμενων. Έχω την εντύπωση, για να δούμε και το τρίποντο, βάζει τέλος στα όποια όνειρα της ΑΜΟΚ, της ΚΛΙΟ, συγγνώμη, για την κατάκτηση της δεύτερης νίκης στο φετινό πρωτάθλημα. 43-51. Τσοκάντας κέρδισε το φάουλ, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει τα πέντε ματικά. Αρχίζουν συγχαρητήρια όμως και στους γηπεδούχους για την προσπάθεια. Κίλπιρ θα μείνει μπάλα στα χέρια τους. Έλεγα λοιπόν ότι αξίζουν συγχαρητήρια και, και στον Αμπατζή και στην παρέα του για την προσπάθεια. Πραγματοποίησαν σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού εξαιρετική εμφάνιση. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. 43-51 το τελικό σκορ. Νικήτρια ομάδα η Kilbir για το πρωτάθλημα της Development 2.